Την επαφή με τον κόσμο και την κοινωνία, φέρνοντάς την στο προσκήνιο, επιδιώκει ο Δημήτρης Πτωχός. Σήμερα βρέθηκε στην περιοχή της Σπάρτης. Σε πρώτο πλάνο τα ζητήματα των πολιτών. Από την Σπάρτη, από τη Λακωνία, είμαστε εδώ συνεχίζοντας αυτή την πολύ σπουδαία προσπάθεια την οποία κάνουμε. Ανακοινώνουμε την πρώτη ομάδα των υποψηφίων μας για την Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας. Πρόκειται για ανθρώπους ικανότατους, πολύ δημιουργικούς, έτοιμους να αναλάβουν την ευθύνη για να πάμε την Πελοπόννησο μπροστά. Πιστεύουμε ότι μπορεί να γίνει ένα μεγάλο αναπτυξιακό άλμα για να δώσει νέες ευκαιρίες και νέες δυνατότητες σε όλους τους συμπολίτες μας. Ο επικεφαλής της παράταξης Πελοπόννησος μπροστά και υποψήφιος Περιφερειάρχης Πελοποννήσου ανακοίνωσε 9 υποψηφίους συμβούλους για την Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας. Αυτοί είναι ο Θεόδωρος Βερούτης, πολιτικός μηχανικός αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, η Ηλέκτρα Βλαχονικολού, μουσικολόγος, μουσικοπαιδαγωγός, ο Κομνηνός Δεμέστιχας, αγρότης, ο Γιώργος Κυριακούλιας, φαρμακοποιός, γραμματέας ΔΕΠ Λακωνίας, ο Θάνος Μιχελόγκονας, οικονομολόγος Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Σπάρτης, η Μαρία Μπουγάδη, τραπεζικός, οικονομολόγος, η Αντωνία Νικία, οικονομολόγος, ο Τάκης Τζινάκος, επιχειρηματίας και ο Σπύρο Τζινιέρης, αρχιτέκτονας μηχανικός, μέλος Διοικητικής Επιτροπής ΤΕΕ Πελοποννήσου. Μία από τις ξεχωριστές συναντήσεις που είχε με τους φορείς της περιοχής σήμερα ο Δημήτρης Πτωχός ήταν εκείνη με τον Μεσίνιο, Σεβασμιότητο Μητροπολίτη Μονεμβασίας και Σπάρτης. Είμαστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχετε πολλές σχέσεις με τον υποψήφιο Περιφερειάρχη, διότι είμαι και δημότης Μεσίνιος. Δεν είμαι απλώς Μεσίνιος, όπως η μητέρα είναι και δημότης.